Πάμε στην άλλη μεριά του πολιτικού τόξου, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βανάστη Θεοχαρόπλο. Τι κάνετε, Γεια σα, πολύ καλά. Πώ είναι και τα νέα καθήκοντα, Καταλάβατε. Και... Τι, καθήκοντα είναι αυτά. Διευθυντή κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή. η Βουλή, ξέρετε, έχει, πάρα πολλές, έχει πάρα, πολλές πολλέ δραστηριότητε και το κοινοβουλευτικό έργο μια ομάδα βουλευτών με 86 βουλευτέ, στο οποίο πρέπει να καθημερινά να οργανώνεται από τι επιτροπέ μέχρι την Ολομέλεια και βεβαίω να επεξεργάζεται η κοινοβουλευτική ομάδα τα νομοσχέδια, την πολιτική κατεύθυνση και όλα τα ζητήματα, νομίζω είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να επιτελεστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Με ποιον τρόπο, δηλαδή. Mm -hmm. Αυτό που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε τις προηγούμενες μέρες, μιας μαχητικής, προγραμματικής και υπεύθυνη αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε αυτή την mm. περίοδο το οφείλουμε κυρίω στον ελληνικό λαό που με το 31,53% ουσιαστικά μα όρισε όχι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τον κυρίαρχο προοδευτικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να ασκήσουμε αυτή την αντιπολίτευση. Κύριε Θεωμαρόπουλο, υπάρχει μια συζήτηση για το τι είδου αντιπολίτευση θα κάνετε. Ποια αντιπολίτευση θα είναι αυτή, θα είναι η αντιπολίτευση που θα θυμίζει πιθανώ 11, 12, 13, 14, θα είναι μια πιο θεσμική αντιπολίτευση, θα είναι ένα συνδυασμό. Ε, αυτό που, λέ, που, έλεγε παλιά ο μεγάλο ηλιού, θα ταράξετε στην ομιμότητα των Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Παραφράζοντα το, λέμε θα του ταράξουμε στην προγραμματική αντιπολίτευση. Για πάμε τι λοιπόν. Εννοούμε, λοιπόν. Τι θα κάνετε. Το πρώτο στοιχείο είναι το υπεύθυνη προγραμματική αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε ψηφοφορία σε σχέση με τον πρόεδρο ε, της τη Βουλή και με του αντιπρόεδρου. Και εμεί υπεύθυνο τοποθετηθήκαμε σε αυτό το θέμα. Είπαμε ότι το ψηφίζουμε τον πρόεδρο Τη Βουλή, τον κύριο Κασούρα. Μεγάλη μεστήρια λοιπόν. με αντιπολίτευση. Mm -hmm. Ψηφίζουμε όσα άλλα πρόσωπα θεωρούμε ότι είναι κατάλληλα και καταψηφίζουμε τον εκπρόσωπο τη ελληνική λύση <σθ'> για Εδώ παράδειγμα. θα σα πει κανεί ότι ακολουθήσατε μια παράδοση που είχε, έχει διαμορφωθεί και η ζωή Κωνσταντοπούλου θέλω να πω, σε αυτό που το πει πει, βέβαια. Το καταλαβαίνω. Αλλά το καταλαβαίνω το επιχείρημα. Για τον κύριο Βούτσι δεν θυμάμαι. Πάντω υπάρχει ήδη ένα παρελθόν. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σωστό. που τότε ήμουν στην αντιπολίτευση τον ψήφισα τον κύριο Βούση για παράδειγμα. Και αυτό σωστό. Αυτό μου τι έκανα. Λοιπόν, θέλω να πω τι το εξή. Θέλω να πω το εξή. Mm -hmm. Ότι η προγραμματική αντιπολίτευση σημαίνει σε όλα τα επίπεδα υπεύθυνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μαχητική με στη Βουλή. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι θα διεκδική πράγματα να αλλάξουν ή θα καταγγέλει πράγματα όταν θεωρεί ότι είναι ει βάρο του ελληνικού λαού. Ή θα προσπαθεί να ανακαλύπτει προγραμματικά ζητήματα τα οποία συμβαίνουν και προσπαθούν να τα αποκρύψουν πιθανότα προγραμματικά. Έχει σημασία ότι λέτε μέσα στη Βουλή. Το ένα. Το, η μία κατεύθυνση. Η σημαντική. Η δεύτερη, τώρα. Βουλή και πεζοδρόμιο. Η, η δεύτερη, ποια είναι. Αν θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να ε, υπονομεύσει κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα. Τα οποία έχουν κατακτηθεί, δεν μιλάω τώρα για αυτή την τετραετία μόνο, μιλάω και στο πλαίσιο τη μεταπολίτευση. Mm. Και σε αυτά προσπαθήσει να τα υπονομεύσει. Βεβαίω, πέρα από τη Βουλή, που και εκεί θα ασκηθεί, θα ασκηθεί και στου κοινωνικού αγώνε και, στο... και στη... μαζί, με τον... μαζί με τον λαό. Δηλαδή, αυτό το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Από εκεί και μετά, α μην ψάχνει κάποιο αυτή τη στιγμή να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αντιπολίτευση είναι αντιπολίτευση που να κάνει η Δημοκρατία με το, με το, 2014 και το 2013. Είμαστε σε, είμαστε σε, άλλα χρόνια, σας σε άλλα έτη. πια. Είμαστε... Και το είπα και πριν με τον... Πλάκα, πλάκα. Αυτή είμαστε... <πλάκα> είναι η αλήθεια. <πλάκα> με τον κύριο Κότσιρα, <πλάκα> αλλά ξέρετε, και όπως... στη Μόρια είδαμε ότι υπήρχε με μια. Θα μα ασχολιάσει αμέσω μετά ο Και με το, με το θέμα τη. Θα η, η υποκρισία Βόρειας είναι μέγιστη υποκρισία γιατί, γιατί, Πρώτον, ορίζεται Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη ο αρχηγό τη ελληνική αστυνομία που τότε και η κυβέρνηση ε, του ΣΥΡΙΖΑ τον είχε ε, για, για, θέματα διοίκηση, α πούμε, τα οποία είχαν συμβεί πάνω στη διαδικασία τη ε, ε, στο μάτι, τραγωδία. Και βέβαια όλη η Νέα Δημοκρατία θέλει να φύγει. Και, ήθελε, είχε ευθύνη, και έλεγε τότε ότι έχει ευθύνε. Και τώρα τον ορίζει γενικό γραμματέα. Ε, η υποκρισία είναι μέγιστη. Δείτε τι γίνεται σήμερα με το θέμα του Μακεδονικού. Τι προηγούμενε μέρε εννοώ. Όπου βγαίνουν δύο στελέχη κυβερνητικά, και αναφέρονται με πολύ θετικά λόγια, θερμά λόγια, γιατί αν διαβάσει κανένα, δεν είναι έτσι. Είναι θερμά λόγια για τη συμφωνία αυτή, ότι αν εφαρμοστεί στην πληρότητά τη, θα δώσει λύσεις. Είναι που... αν εφαρμοστεί ουσιοδό, θα ακριβώς. έχουμε ένα πολύ καλό μέλλον. Αυτό... Τα λένε οι ίδιοι, ναι. που είναι μάλιστα βουλευτέ και στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι, οι οποίοι ουσιαστικά ασκούσαν μια, ουσιαστικά, ένα, με έναν εθνικολαϊκιστικό τρόπο, χώριζαν τον κόσμο σε, πατριδο, σε, εθνική, σε και σε, σε μια, μια, λογική πολύ περίεργη όλο το προηγούμενο διάστημα. Μας κατηγορούσαν. Μέχρι θυμάστε, οι εκομετατζίδες ακουγόντουσαν. Πάρα πολλά. πολλά βέβαια, και, όχι, όχι δεν πέρασαν χείλη. λίγες μέσα. Εμείς ξέρετε λέγαμε. Θα περάσουν λίγοι μήνες. Και θα λένε τι, ότι η συμφωνία βελτιώνει κάποια πράγματα. Δεν πέρασαν λίγε μέρε από τότε που ανέλαβαν και βγήκαν δημοσίω στο μικρόφωνο, όχι κατηδίαν, να πούν άλλα από αυτά που λέγανε προεκλογικά. Κύριε ε, Μαγώρο, αυτό... που λέει, η υποκρισία, καταλαβαίνετε είναι πολύ μικρό χαρακτηρισμό σε σχέση Μπορεί όμω να είναι. πει κάποιο και σε εσά ότι αυτό το οποίο λέει η δημοκρατία τώρα, η κυβέρνηση τώρα, είναι κάτι άλλο. Είναι ότι έκανε αγώνα μέχρι να έρθει η συμφωνία, δεν κατάφερε να την αποτρέψει, τώρα αυτό φτιάχνε ένα τετελεσμένο διεθνέ, είναι μια διεθνή συνθήκη. Και Ακριβώς πάμε... με τον ίδιο τρόπο που λέγατε και εσείς για το μνημόνιο. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Προδευτική Συμμαχία σήμερα, έλεγε ότι δεν θέλω μνημόνιο, έκανε αγώνα να μην το φέρει, ήρθε, είπε τώρα είναι ένα δεδομένο, θα το υλοποιήσω. Μήπω είναι το ίδιο πράγμα. Πρώτον, οι δύο υπουργοί τη δεν λένε ακριβώ αυτό. Λένε ότι είναι και καλή συμφωνία, αν διαβάσει ακριβώ τι λέξει. Καλή δεν είπαν. Ε, δεν λένε τη λέξη καλή. Λένε δεν ότι αν εφαρμοστεί καλή. θα δημιουργήσει καλύτερε συνθήκε από το παρελθόν. Ναι. Άρα είναι καλύτερα από το να μην υπήρχε συμφωνία. Από το πώ πήγαινε η κατάσταση. Mm -hmm. Το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο σε σχέση με αυτό είναι, ξέρετε, και νομίζω και στην ε, σε συνέντευξή μου σε εσά παλαιότερα, σα το είχα πει, ότι θα το βρουν μπροστά του τον εθνικό λαϊκισμό, τον οποίο ουσιαστικά προσπαθούν να αγκαλιάσουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε προεκλογικά. Προσπάθησε να αγκαλιάσει ένα κύμα εθνικολαϊκισμού. Δεν λέω ότι είναι όλη η παράταξη τη Νέα Δημοκρατία ε, ακροδεξιά ή εθνικολαϊκιστική. Λέω όμω ότι υπήρξε ένα κύμα τέτοιο στη χώρα μα. Το προσπάθησε να το αγκαλιάσει και αυτό το οποίο λέω είναι θα το βρει μπροστά τη. Και το βρίσκει μπροστά τη από τι πρώτε μέρε, γι' αυτό αναγκάζονται να, να κάνουν αυτέ τι δηλώσει. Τι εννοείται ότι έναν κόσμο τον οποίο τον είχαν ουσιαστικά. προσπάθησαν ε, να τον κοροϊδέψουν σε ένα εθνικό θέμα. Ένα εθνικό θέμα το οποίο έχουν δημιουργηθεί και μύθοι, έχουν δημιουργηθεί και ζητήματα τα οποία πιθανόν φταίμε όλοι στο, στο πολιτικό σύστημα, στο οποίο δεν έχει ενημερωθεί κατάλληλα όλο ο κόσμο. Προσπάθησαν ουσιαστικά να μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα για να εκμεταλλευτούν και να ανέβουν προεκλογικά και ουσιαστικά στην εκλογική μάχη να τον κοροϊδέψουν. Και αυτό θα το βρουν μπροστά του υπό δύο έννοιε. Πρώτον, από τον κόσμο ο οποίο του πίστεψε και είναι δυσαρεστημένο τώρα γιατί άκουσε άλλα σε σχέση με αυτά τα οποία πράττουν στο θέμα της συμφωνίας των Σκοπίων αλλά και με όσους ε, ε, θεωρούσαν ότι χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη στάση σε ένα θέμα από την αντιπολίτευση στην ε, κυβέρνηση. Πάντως υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία και λέει ότι όλα αυτά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία για να μην, να μην εξαγριώσει το ΣΥΡΙΖΑ, για να πετύχει από την πλευρά σας ένα μίνιμουμ συνένεσης, για να πάμε χαλαρά στο εξή. Ναι, δηλαδή, ε, ε, είναι ναι. μια λογική του τύπου περασμένα ξεχασμένα. Μάλιστα. Έγινε ό,τι έγινε τότε. Κάνατε εσεί ε, τη συμφωνία λοιπόν. για τι Πρέσπε. Διαχειριστήκατε όπω διαχειριστήκατε το μεταναστευτικό. Ξε, το ξεχνάμε. Τελείωσε. Γυρίζουμε σελίδα. Πάμε εμεί τώρα να διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη Άρα, μέρα. Άρα δεν κάνουμε αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Τι θέλω Πάμε στην επόμενη μέρα. Mm -hmm. Πού μα έχει εξαγριώσει. Για να πάρω από το ερώτημά σα στην πάσα και να πω. Ε, δεν μπορεί να κάνει υφυπουργό τη κυβέρνηση, τον εκπρόσωπο τη εταιρεία ε, τη Lambda Development, στην οποία εκπροσωπούσε μέχρι την προηγούμενη μέρα τα συμφέροντα ε, τη εταιρεία σε σχέση με το ελληνικό. Πρέπει να προχωρήσει. Και έπρεπε να προχωρήσει και πιο γρήγορα. Και, αλλά με όρου βιώσιμη ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά οι επενδύσει πρέπει να γίνονται στη χώρα μα. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή τη διαδικασία. Πάντω δεν το σηκώσατε διέμπρα και σηκώσεις. πολύ αυτό. Να. Κάνω λάθο. Κι εγώ τσι έρχομαι. Μια μέρα και το σημειώνω τώρα. Ναι, ναι, σας μιλάω. Σας λέω λοιπόν το εξή. Δεν γίνεται να κάνει οποιαδήποτε, όχι κυβέρνηση, οποιαδήποτε και σε εταιρείε που θέλει να ονομάζει ο Κυριάκο Μπιζοτάκη, γιατί νομίζω ότι έτσι αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, δεν μπορεί να ορίζει υφυπουργό τη κυβέρνησή σου τον, για να διαπραγματευτεί τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και να προχωρήσει η επένδυση τον α, εκ, άνθρωπο που συνεργαζόταν μέχρι την προηγούμενη μέρα με την εταιρεία που έχει απέναντι στι διαπραγμάτε. Αυτό όμως, νομίζω ότι το λέει, καταλαβαίνετε, όμως, ότι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Λέει ο Αυτός. Και άλλα μα εξαγριώνουν. Λέει ο να πω αυτός, ένα αυτός όμως mm -hmm. ότι είναι ένας καθηγητής ανα, αναγνωρισμένος, ε, επιστήμονας άρτιος, έχει συνεργαστεί όχι μόνο με τη Λάμδα, αλλά με πολλέ και με εταιρείε και με Δήμου και με το Δημόσιο και Πώς με Ιδιώτε. Όχι, αλλά και μια άλλη θέση είναι τόσο κατάλληλο. Αλλά όχι τη θέση αυτή, αυτή και και τη χρονική στιγμή. Η δουλειά του, το αντικείμενό του δεν έχει καμία σχέση με τι ε, συμβουλέ που παρήχε αυτό, Αυτό είναι ο αντίλογο. Λέω λοιπόν, δηλαδή. πολλά ζητήματα. Ακούσαμε η υφυπουργοί τη Ελλάδα να μιλάει για, μιλά να να για τον το αντιστασιακό εξείς. αγώνα με όρου ψυχοπα... ψυχικών νοσούντων. Μιλάτε και την κυρία. Ναι. Την εργασία. Ναι, την κυρία, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ακούσαμε πράγματα μέσα σε λίγε μέρε που δεν έχουν εξαγριώσει εμά. Δηλαδή. δεν είναι θέμα. Αλλά θεωρώ. Ότι, ε, ε, ε περιπτώσει, λίγο περισσότερο. Εκεί δηλαδή, πάλι ο αντίλογο όμω λέει ότι εκεί ήταν δύο αντιστασιακοί. Ο ο, χωρεμένος ο, ο, ο Δοξιάδη και ο συγχωρεμένο ο Σταύρο. Ο Τσακυράκη. Ο, Σταύρος, ο, ο και κανένα από του δύο δεν εξα... εξαγριώθηκε. Και ότι αυτό υπόθηκε στο πλαίσιο μια συζήτηση. Γενικότερης... Παρουσία του βιβλίου ήταν, νομίζω, κιόλα. Ε, Ή όχι. Ναι, ναι, του... Σωστά. Του... Το βιβλίο του ο... κ. Δοξιάδη ήταν δοξιάδη. το Εραστέχνη Επαναστάτη. Πώ εσεί λοιπόν εξαγριώνεστε εκ μέρου Εμεί δεν εξαγριώνεστε μόνο εμεί. Τουλάχιστον αυτό το θέμα ο κόσμο από κάτω. Όχι ο, κόσμο που ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Ο κόσμο ο οποίο έχει ιστορίε σε αυτά τα θέματα, έχει κάποιου ανθρώπου στην οικογένειά του. Νομίζω έχει πραγματικά μείνει άναυδο. Και γι' αυτό το λόγο, και αν θέλετε και κάτι, πράγματι, επειδή είναι και ο πρώτο μήνα, γιατί είπατε ότι δεν το, κρατή, δεν το σηκώσατε και τόσο πολύ, ε, δεν κάνουμε καμία αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση του είδου να. Εσεί τώρα παίζετε σκληρό ρόκα το Εδώ είστε σκληρό, <χει> Δεν ξέρω <χει> τι θα πει σκληρό <χει> και τι θα πει μαλακό. Και επειδή σα γνωρίζω. Θεωρώ ότι μιλάω και... προγραμματικά. Θεωρώ... Γνωρίζω... μιλάω συγκεκριμένα επί ε... των ζητημάτων. Ε... Επειδή σα γνωρίζω, νομίζω πω η επιλογή σα να είστε σκληρό πολιτικά, πάντα εννοούμε, για να μην παρεμπινευτεί σημαίνει ότι έχετε ήδη καταστρωμένη και μια στρατηγική άμεση. Θα σας, πω το εξής. θα σας πω το εξής. Έχουμε πράγματι μια στρατηγική και σας το λέω και ως Διευθυντής Συνολευτικής Ομάδας η οποία είναι η εξής. Ότι η προγραμματική μας αντιπολίτευση θα είναι μαχητική. Θα είναι προγραμματική με επιχειρήματα δηλαδή. Πάντως αυτά τα δύο που είπατε τώρα δεν είναι προγραμματικά. Είναι... Είναι. Δεν, είναι, δεν, είναι, δεν έχουν σχέση είναι δεν προγραμμα... είναι προγραμματικό. Προγραμματικά Όχι, να σας πω το εξής. Τώρα, το μία... πώς θα διαπραγματευτείς Υφυπουργός... απέναντι σου σε σχέση με ένα ζήτημα το οποίο μια επένδυση πρέπει να προχωρήσει στη χώρα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το πώ θα προχωρήσει, και θα το δούμε μπροστά μα. Έχουμε να δούμε πολλά στοιχεία σε σχέση με τι επενδύσει που πρέπει να προχωρήσουν, το με ποιον τρόπο πρέπει να προχωρήσουν, και ότι ποιο είναι οι υπεύθυνοι αυτών των διαπραγματεύσεων. Να σα πω ένα άλλο στοιχείο τη υποκρισία, γιατί μου είπατε για υποκρισία. Αυτή τη στιγμή γίνονται στελέχοι τη ε, κυβέρνηση, ε, στελέχη άλλων πολιτικών χώρων, mm -hmm. του ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού. Ε, τα οποία μεταπηδούν, μάλιστα από το Πασόκ, μεταπηδούν από την Σοσιαλδημοκρατία, έτσι αυτό προσδιορίζονται, έτσι, από τη Σοσιαλδημοκρατία, την κεντροαριστερά, στη Νέα Δημοκρατία. Και γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα θέμα, γιατί στελέχη ουσιαστικά τη κεντροαριστερά συνεργάζονται με την αριστερά. Κάτι το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, ιδεολογικά και προγραμματικά είναι πάρα πολύ κοντινό. Άκουσα σήμερα ένα επιχείρημα από την κυρία Γεννηματά. Ναι να λέει, για παράδειγμα, ότι πώ είναι δυνατόν να, μην ψηφίζει, να ψηφίζει τη συμφωνία των προσπών και να πηγαίνει σε ένα κόμμα που δεν ψηφίζει τη συμφωνία των προσπών. Ε, εμείς, Εμεί, για παράδειγμα, όταν ψηφίσαμε τη συμφωνία των προσπών και το κίνημα αλλαγή δεν δηλαδή, την ψήφισε και λέμε ότι συμφωνούσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη στιγμή, δεν έλεγε αυτό η κυρία Γεννηματά. Ναι. Ακούμε αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα για ποιο λόγο η νέα Δημοκρατία σήμερα είναι αυτοδύναμη. Να σα απαντήσω για ποιο λόγο είναι αυτοδύναμη. Γιατί το κίνημα αλλαγή δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Δεν υπάρχει δεύτερο λόγο. Δείτε τα νούμερα. Δείτε του αριθμού των βουλευτών. Τι θα γινόταν τώρα, αν την είχε ψηφίσει. Θα είχε 132, αν νομίζω, αν ναι? θυμάμαι καλά του υπολογισμού μου. Ναι? Θα, ήθελε να κάνει, θα έπρεπε να κάνει μια συνεργασία. Κάποιε συνεργασίε, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγή θα την έκανε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θα θέμα. Θα άλλη συζήτηση. Αν την έκανε ή όχι. Τη συνεργασία αυτή. Πάντω έβγαιναν τα νούμερα αν υπήρχε απλή αναλογική, αν με ρωτάτε. Πάντω υπάρχει μια άλλη ανάγνωση. Πάντω δεν θα ήταν αυτοδύναμη η Νέα Ωραία, Δημοκρατία. Όμως γιατί είναι... λέει το κίνημα Αλλαγή, ναι. για ποιο λόγο είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Αυτή λέει λέει μια... Απαντούμε. είναι οι πραγματικοί. Εσεί δεν θα, δεν θα αυτή... θέλατε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοδύναμο. Ειλικρινά, θα προτιμούσατε να είχε κυβερνήσει με του ανεξάρτητου Ελληνέ. Όχι, με του ανεξάρτητου Ελληνέ προσωπικά όχι. Με το ΠΑΣΟΚ που τότε. Θα προτιμούσα όμω ένα σύστημα απλή αναλογική και μια κουλτούρα που πρέπει να αναπτυχθεί επιτέλου στη χώρα μα, δεν είναι σε καλό βαθμό ανεπτυγμένη, θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σα, στο οποίο θα επιτάσει συνεργασίε. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα πρέπει να μπορεί προγραμματικά να δει με τα κόμματα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να οριστεί ακόμα και συνταγματικά ενώ ενό μηνό και να μπορεί να γίνουν. Μα συνεργασίε με τόσο σκληρό ροκ, ε, κύριε Θεοχαρόπουλε. Μια εβδομάδα ε, κυβέρνηση, πόσο είναι η Νέα Δημοκρατία. Ε, τάξε, δείτε, μία, δείτε. Είναι λίγο παραπάνω. Μα εμεί λέμε ότι τα θετικά τη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε εδώ για να λέμε να... Πείτε ένα θετικό. Δεν ξέρω. Αν θέλει να προχωρήσει τη μείωση των φόρων, δεν θα είμαστε αρνητικοί. Α, κοιτάξτε, αν όμω θέλει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε τι έκανε. Ψήφισε τι παροχέ τη συντάξη. Έχει ζουμί εδώ αυτά που λέει τώρα ναι, από του ναι. κ. Σαββαρόπουλου. Ψήφισε. Ψήφισε, ψήφισε. ψήφισε. ψήφισε, ψήφισε τι συντάξει. Ναι. Θυμάστε, τι ψήφισε. Τώρα θα τι εφαρμόσει, θα το ξαναψηφίσει, θα το ξαναφέρει. Ε, ή θα, όχι. Δούμε, εντάξει, θα δούμε. Ένα ερώτημα. Και δεύτερον, σε σχέση με τη μείωση των φόρων, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εμεί όχι μόνο είναι απαραίτητη η μείωση των φόρων. Θυμάστε ότι πριν τι ευρωεκλογέ η παραδοχή ουσιαστικά ότι αυτό έπρεπε να προχωρήσει πιο νωρί, αλλά δεν είχε γίνει, όχι μόνο ήταν θεωρητική, αλλά ξεκίνησε με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, mm -hmm. με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ακριβώ ένα πακέτο το οποίο εφαρμόστηκε πριν τι ευρωεκλογέ, γιατί κατανοήθηκε απολύτω ότι για να γίνουν άλλα, αυτό είχε πάει λίγο πίσω. Και ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. στη μείωση των φόρων, εμεί Κύριε Τωχαρόπουλε, για να επιστρέψω λίγο τη απλή αναλογική. Να σα πω ότι με όποιον δήμαρχο έχω μιλήσει αυτό το τελευταίο διάστημα, αισθάνεται ε, ανακουφισμένο από το γεγονό ότι θα υπάρξουν τροποποιήσει ε, σύντομα από την κυβέρνηση τη σημερινή. Διότι δεν μπορούν πολλοί δήμαρχοι Ακριβώ λόγω τη απλή αναλογική, να, να, να κυβερνήσουν του Δήμου από την 1η Σεπτέμβρη. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία σχέση με αυτό που λέτε. Όταν ψηφίστηκε ο νόμο, υπήρχαν πάρα πολλοί κεντροαριστεροί, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ γενικότερα ευρύτεροι Δήμαρχοι mm -hmm. και κεντρώοι, οι οποίοι ήταν πολύ θετικοί σε αυτό που ψηφιζόταν. Υπάρχει όμω ένα άλλο στοιχείο το οποίο όταν ψηφίζεται κάτι πρέπει να το βλέπει και να το διορθώνει στην πορεία. Δηλαδή να διορθώσει στοιχεία του στην εφαρμογή του. Πράγματι χρειάζονται. Κάποια στιγμή να δούμε πώ εφαρμόζεται με βάση και τα αποτελέσματα το τι γίνεται και να διορθώνεις. Είναι άλλο αυτό όμω και άλλο να πάμε στο προηγούμενο σύστημα. Δεν υπήρχε δήμαρχο, κύριε Μανιά, δεν υπήρχε δήμαρχο. Ναι. Εμεί που βλέπαμε που να μα έλεγε ότι είναι ένα παθογενέ σύστημα το προηγούμενο, το προηγούμενο σύστημα, και ότι πρέπει να αλλάξει. Τώρα τι, διορθώσατε ένα λάθο με ένα λάθο. Με μια καλύτερη κατάσταση το οποίο πρέπει να βελτιώνεται συνεχώ στην εφαρμογή Να σα πω κάτι άλλο τώρα, ισοκομματικά, εσεί πώ αισθάνεστε, όχι και πολύ καλά. Ήταν λίγο το κλίμα περίεργο προχθές εκεί στην. Α, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, ήσασταν παρόν. Δεν θα σα ρωτήσω αν είπε ο κ. Τσίπρα. ότι Το είπε Πείτε μα λίγο το, το κλίμα τώρα, πώ το βλέπετε Κοιτάξτε, εκεί. Κοιτάξτε, έγινε μια κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία είχε τα εξή θέματα για τη συζήτηση. Ε, πρώτο ζήτημα ήταν ουσιαστικά το πώ θα χειριστούμε την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρων σήμερα. Στην οποία έγινε, υπήρχε μια πρόταση του Αλέξη Σύπρα και υπήρχε συμφωνία όλων. Και ένα δεύτερο θέμα σε σχέση με θέσει που είχαν οριστεί όπω ο γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα, ο κοινοβουλευτικό εκπροσώπη, mm -hmm. ο ομάδα. Και εδώ ψηφίστηκαν ομόφωνα mm -hmm. στη συνεδρίαση. Άρα, το σοβαρών ζητημάτων τη ατζέντα η οποία υπήρχε, γιατί στην Κεντρική Επιτροπή προηγούμενα είχαν συζητηθεί τα αίτια της, ε, του αποτελέσματο δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ε, τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και τα οποία νομίζω μεγεθήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση αφορούσαν θέματα διαδικασία, θέματα δηλαδή ποια είναι η ατζέντα τη συνεδρίαση, πώ θα προχωρήσει η συνεδρίαση, θέματα σε σχέση λειτουργικά σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα και πώ θα λειτουργήσει σε σχέση με του αποσπασμένου επιστημονικού συνεργάτε και όλα αυτά. Νομίζω ότι παράπλευρα ζητήματα τα οποία δεν είναι τα κύρια τη πολιτική. Mm. Ε, δεν υπάρχει νομίζω καμία πολιτική σημασία σε αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί τι τελευταίε ημέρε. Πώ προσέρχεστε εσεί στο διάλογο για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια, με ποια θέση, ποια βασική θέση έχετε. Ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση, μετασχηματισμό και επανίδρυση. Άλλο όνομα. Ε, δευτε, αυτό, που, αυτό το οποίο αν γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό θα χάσουμε την ουσία του θέματο. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο brand name αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ. 31,53% ψήφισαν, δεν είχαν κανένα θέμα σε σχέση με το όνομα. Αυτό το οποίο όμω πρέπει να κάνουμε και μα το λένε και αυτοί που μα ψήφισαν. Δεν μα έλεγε γενναία για, για το όνομα. Μα έλεγαν όλοι όμω ότι υπάρχει πολλή κόσμο, προοδευτικό κόσμο, ο οποίο θέλει να οργανωθεί, θέλει να γραφτεί μέλ, να, να γίνει μέλο του κόμματο. Πρέπει να ανοίξει λοιπόν το κόμμα, το κόμμα να ανοίξουν οι οργανώσει, να δώσουμε ευκαιρίε διαδικτυακέ, να γίνουν πολλά πράγματα και επειδή με ρωτάτε. Ε, επανίδρυση, και από τη βάση όμω, επανίδρυση σε επίπεδο κοινωνία. έχει δηλαδή... σημασία το όνομα τώρα, λέ, ή μπορεί να λέγεστε ριζοσπαστική αριστερά, αν δεν είστε ριζοσπαστική αριστερά. Μα ο χώρο αυτό είναι και είναι ο χώρο ο ευρύτερο αυτή τη στιγμή τη ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά, μαζί με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία και θέλει να υπάρχει ε, υπάρχει έκταση μέχρι και το προοδευτικό κέντρο. Mm -hmm. Αυτό είναι ο χώρο που καλύπτει όλη αυτή την. Ε, ξέρετε, πολλέ φορέ τα ονόματα. Το, το, το Πασόκ θυμάστε λεγόταν Πανελίνο Σοσιαλιστικό ε, Κόμμα και κάποια στιγμή άσκησε κεντρό. Κίνημα. Θα το πω. πω πανένα ένα σοσιαλιστικό κίνημα. Ε, νομίζω. Καταλαβαίνετε, τα ονόματα έχουν μια σημασία. Την καταλαβαίνω. Αλλά τη μεγαλύτερη σημασία την έχει η πολιτική. Και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να πάμε σε έναν ενιαίο φορέα, γιατί με ρωτάτε. Ωραία. Έναν ενιαίο φορέα. Εκλογή από τη βάση. Ε, θα σα πω συνέχεια σε αυτό. Είναι σημαντικό. Θα σα πω συνέχεια. Πριν φτάσουμε σε αυτό, πριν γίνει το συνέδριο, θα πρέπει να ανοίξει. Η διαδικασία. δεν ήταν κλειστό πάντω ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέγει ένα φίλο από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αλλά να αντιστοιχηθούν. Τα μέλη με του ψηφοφόρου. Είναι λίγα τα μέλη σε σχέση με του ψηφοφόρου. Πώ θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει αν δώσουμε τρόπου μέσω διαδικτύου, βεβαίω και με τον παραδοσιακό, με τι οργανώσει, αλλά και μέσω νέων μορφών οργανώσεων από τη βάση, στο πλαίσιο και τη προδευτική συμμετοχή. Κύριε θα έχει, έτσι, την πάτησαν χρειαστείτε... υποδέμο πάντω. Ναι. Έτσι την πάτησαν υποδέμο. Πολύ σωστά την πατήσουμε εμεί. Πολύ σωστά την πατήσουμε εμεί. Αλλά κύριε Θεοχαρόπλε, θα χρειαστείτε χρήματα. Πού θα τα βρείτε τα χρήματα. Δεν μπορεί να φτιάξει κόμμα προδιαγραφών αυτό, με μέλη, στελέχη, σωστή... ε, αυτό είναι μέλη, στελέχη, οργανώσει. Αυτό είναι ένα θέμα. Απολύτω η Έχει ερώτηση. Έξοδα. Κατανοητή. Ε, βέβαια. Δεν αφορά εσά η απάντηση, αλλά αυτό που θα έπρεπε να ερωτηθεί στου εκπροσώπου τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκου με δεκάδε εκατομμύρια ευρώ χρέη. Αυτό λέω. Στιγμή, και εσείς κάνανε μια προεκλογική καμπάνια που απορώ, απορούμε και πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό. Κάπω να ελεγχθεί. Πού έχουν βρεθεί όλα αυτά τα χρήματα. Όταν τα κόμματα αυτά έχουν δεσμευμένα ποσά. Τα οποία είναι για να πληρώνει την επιχορήγηση. Και παρόλα αυτά, βρίσκει εκατοντάδε ε, χιλιάδε ευρώ για διαφήμιση διαδικτυακή, για αφήσει κομματικέ ενώ δεν μιλάω υποψηφίων αυτή τη στιγμή, mm -hmm. αυτό εγείρει ερωτήματα. Πάντω και, και εσεί, πλούσια προεκλογική εκστρατεία κάνατε. Ναι, καταλαβαίνετε. Είναι... Οι αφήσει ακόμα είναι, όμως... είναι στον δρόμο και όμως... ελπίζω να τι καθαρίσετε. Είναι όμω άλλα τα επίπεδα. Είναι άλλα τα επίπεδα. Ξαναλέω, είναι άλλα τα επίπεδα. Εδώ υπάρχουν δύο κόμματα που χρωστάν πάρα πολλά χρήματα που κανεί δεν ξέρει πώ θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Κανεί δεν ξέρει πώ θα πληρωθούν. Υποτίθεται ότι έχουν μπει σε ρυθμίσει. Αν δείτε δάνεια, τη ρύθμιση, αυτή χρέια. θέλει πάνω από 100 χρόνια για να ρυθμιστούν. Αν δείτε τι ρυθμίσει όπω έχουν γίνει, θέλουν. Ε, και θέλω να ελπίζω ότι σε αυτήν τη διακυβέρνηση δεν θα έρθει κανένα νόμο που να ρυθμίζει αυτά τα χρέη. Λέτε ότι μπορεί να γίνει κάτι Λέ, τέτοιο. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εσεί χρωστάτε. Ε, τώρα, εγώ προσωπικά θέλω να σα πω, επειδή ε, θα σα πω τώρα και για τη Δημοκρατική Αριστερά κάτι. Καλό είναι. Ότι δεν χρωστάμε απολύτω τίποτα εκεί, δεν πήραμε ποτέ κανένα δάνειο. Με δυσκολία, και όταν μα καλούσαν mm. να πάρουμε δάνειο. Ε, δεν έχετε ε, κανένα, ε, δάνειο, ε, σαν κανένα δάνειο σαν Δημάρχη. Κανένα Ούτε ένα ευρώ. Και αυτή τη στιγμή. Από μέλη, δηλαδή, ήταν τα ναι, δάνειο Από μέλη και από. Οι Δημάρχοι φύστατε. φύστατε. Οι είχαμε, βεβαίω και οι φύστατε. Απολύτω οι φύστατε. Είμαστε στην Αγίου Κωνσταντίνου. Συνεργαζόμαστε. Είδαμε και τα γραφεία πρόσφατα και τη στιγμή, Ένα κόμμα το οποίο έχει έναν αριθμό μελών. Αλλά όταν λέτε ενίο. Φορέα, τέρμα η Ο στόχο ο δικό μα, όλων μα θέλω να πιστεύω, είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ενώπισης συνεδρίου και μετά το συνέδριο σε ένα ενίο φορέα. Κοιτάξτε, τα κόμματα Εκλογή δεν από τη βάση... είναι για αυτοαναφορική Στραγίδες, διαδικασία. Ναι, είναι. Τα κόμματα έδει. είναι για να εξυπηρετούν την κοινωνία. Εκλογή από τη βάση Κοιτάξτε, προέδρου. θα σα πω τώρα. Ε, εγώ ανήκω σε ένα κόμμα και παραδοσιακά η αριστερά... Θεωρώ ότι καλύτερα είναι να εκλέγονται από τα συνέδρια οι αρχηγοί. Γιατί το λέω αυτό, Διότι η εκπροσώπηση και τη στήριξη είναι καλύτερη. Όμω η εκλογή από τη βάση δίνει ορισμένε ευκαιρίε οι οποίε δεν τι είχαμε στα άλλα συστήματα των εκλογών. Τι εννοώ, πρώτον, να γραφτούν νέα μέλη. Που θέλουν και έρχονται μαζικά σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλουν να γραφτούν νέα μέλη. Άρα αυτή η διαδικασία, για να γίνει όμω, θέλει ορισμένε προποθέσει. Για παράδειγμα, να συμφωνούν με τι θέσει του συνεδρίου που θα γίνουν ή με τι πολιτικέ θέσει. Να μην είναι η Άρα λογική. Άρα να υπάρξει πρώτα συνέδριο για να το καταλάβουμε λίγο πολιτικά μου είναι, κατά τη γνώμη σα. στην ξέρετε αυτή την άποψη, είχα πάντοτε την Πάντο είχα και αριστερά. Συνέδριο, διεύτερα, συνέδριο λοιπόν. Το συνέδριο πρέπει να προηγείται σε αυτέ τι θέσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μάθαμε απόψε. Και ήδη Δημάρη με αυτοτέλεια και με αυτοτελεί όρου. Όχι πολύ ακόμα όμω. Αλλά μπορεί να προσέλθει σε ένα διάλογο για ενιαία φορέα. Για όσο χρειάζεται να υπηρετεί αυτή τη στιγμή τι θέσει για μια λογική να πάμε προ τα μπρο. Τι θα πάμε προ τα μπρο, στο κεντροαριστερό-αριστερό χώρο, να υπάρχει μια ευρία παράταξη. Mm -hmm. Αν υπάρχει ευρία προοδευτική παράταξη, η οποία θα καλύπτει τις αυτού του χώρου. Θα σας πω, τι θέσει όλο αυτό το κομμάτι. πω τι προλάβατε να κάνετε ω υπουργό του τουρισμού, Κοιτάξτε, να Αρκετά κάτι. πραγματάκια, παρόλο που ήταν δύο μήνε. Θα μπορούσα να σα τα πω κιόλα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Όχι, για μα ένα. Μας, αλλά θέλω να σα πω το εξή. Θέλω να σας πω το εξή. Ότι πολλά ζητήματα, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Είναι θέμα αποφασιστικότητα. Mm -hmm. Βρήκα ζητήματα μπροστά μου, μέσα που με την γραφειοκρατία υπήρχαν προβλήματα τα οποία έπρεπε να λυθούν άμεσα που στη Σκιάθα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν και να πάνε να, στην Μαρίνα. Πάνε... κάνει, Τώρα αντιπολιτεύεστε την ε, κυρία Κουντουρά, όχι. Ε, το, αντίθετο. Το αντίθετο. <σσυμβάνω> Α, 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 αυτά συμβαίνουν συνεχώ. Η κυρία Κουντουρά έκανε ένα έργο το οποίο ήταν θετικό σε σχέση με του δείκτε του προσωπικού τη τουριστική ανάπτυξη <συμβάνω> του <της> χώρα μα. <συμβάνω> Νομίζω αυτό είναι διαφυσβήτητο. Ε, όταν αυτό το πετυχαίνει και φτάνει στα ύψη, αυτό το οποίο χρειάζεται συνέχεια είναι να λύσει προβλήματα και να προχωρήσει με έμφαση στην ποιότητα. Τι πρόλαβα να... Τι πρόλαβα. Προλάβαμε να λύσουμε πράγματα τα οποία αφορούν την τουριστική σεζόν. Αυτούς α, παραδώσαμε το Υπουργείο μέσα στους δύο μήνες λύνοντας ε, προβλήματα, στα οποία στην ε, παράδοση και στην ενημέρωση που έκανα στον κύριο Θεοχάρη, είναι μια έτοιμη διαδικασία ώστε να μην αντιμετωπίσει σήμερα, αύριο, προβλήματα, γιατί είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ήταν το πρακτικό. Τι δεν προλάβαμε να κάνουμε. Από εδώ και στο εξή. Αυτό το οποίο είπα από την πρώτη μέρα, ότι από εδώ και στο εξή, για να κρατηθούν τα νούμερα ψηλά, χρειάζεται έμφαση στην ποιότητα. Δηλαδή στη βελτίωση τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παντού. Και άρα αυτό να δούμε, γιατί η Τουρκία και η Αίγυπτος ανακάμπτουν. Ανακάτουν, η Λύρα πέφτει στην Τουρκία, γίνεται πιο ανταγωνιστική. Το Μεάρχη Τουρισμού, συγγνώμη, σα διακόπτω. Κυρία Νοτοπούλου. Η κυρία Νοτοπούλου. κυρία, Νοτοπούλου. κυρία Νοτοπούλου, θα παρακολουθεί τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριο για την ακρίβεια, βεβαίως. δηλαδή έτσι με αυτή τη λογική τη και, και Και, και βεβαίω υπήρξε μια που είπα και για την παράδοση ναι, ναι. του κύριου Θεοχάρη. Όπω είδατε, υπήρξε και ομαλή παράδοση καλά τα παρά... Εντάξει, καλά τα σε πήγα. όλα τα υπουργεία. Καλά τα όσοι λέγανε και όσοι ναι. φαντάζονταν ναι. διάφορα ζητήματα ότι δεν θα φεύγουν, δεν θα υπάρχουν ομαλή, Στο ομαλή παράδοση. Στο τσάκ γλιτώσαμε το πραξικόπημα. <laughs> νομίζω <laughs> ότι έχουν διαψευστεί πλήρω. Η χώρα λειτουργεί όπω πρέπει με μια σύγχρονη αριστερή προοδευτική παράταξη αυτή τη στιγμή, την οποία και ανασυγκροτούμε και ανασυγκροτούμε από μια πολύ καλή βάση του 31,5%. <laughs> και μια συντηρητική παράταξη στη Νέα Δημοκρατία. Ε, η οποία α, μάζεψε, μάζεψε, όλο το αντισύριζα μέτωπο, mm -hmm. το οποίο το, ουσιαστικά το ενίσχυσαν και οι μικρές δυνάμεις, οι οποίες αυτοχαρακτηρίζονται ή είναι προοδευτικές, οι οποίες όμως με την πολιτική τους δεν ενίσχυσαν τον εαυτό τους, αλλά ενισχύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά πάντως, για να το κλείσουμε, πού πρέπει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πρέπει να κινηθεί πολιτικά, ιδεολογικά. Πρέπει να είναι ένα κόμμα τη Νέας Αριστεράς, ένα κόμμα του κέντρου, Πού πρέπει να κινηθεί για σα η ιδεολογία? Πρώτον, τη Νέα Αριστερά, το οποίο εκτείνεται όμω μέχρι το κέντρο. Και όταν λέω Νέα Αριστερά, ξέρετε, ακόμα και η Σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, αριστερά είναι. Στην αριστερά ανήκει. Δεν ανήκει στην. Εκεί εντάσσεται. Δημαρ. Μια χαρά. Η πλατφόρμα υπάρχει. Η πλατφόρμα υπάρχει και είναι η πλατφόρμα με την οποία. Αυτή τη στιγμή ο συνασπισμό τη Ζωσπαστική Αριστερά μαζί με την Προοδευτική Συμμαχία κατέβηκε στι προηγούμενε εκλογέ και έπεισε έναν κόσμο προοδευτικό παρόλο που είχε και αντιρρήσει, είχε και ε, θέματα σε σχέση με πτυχέ τη διακυβέρνηση, ο οποίο όμω έχει πιστεί ότι αυτή είναι η προοδευτική προοπτική για τη χώρα μα. Αριστερά Βε... τη ευθύνη. Ευρωπαϊκή αριστερά πρώτα απ' ναι. Αριστερά βεβαίω του ρεαλισμού και τη ευθύνη, αλλά και τη μαχητική διεκδίκηση κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Mm. Διότι αυτά, το λέω και εμφαντικά για τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, διότι είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι οι τομέ σε σχέση με την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Ούτε τα ατομικά δικαιώματα προστατεύει, μπορώ να σα φέρω πολλά παραδείγματα, ούτε τα κοινωνικά δικαιώματα θέλει να, διευρυ... να, διευρυθούν. Και στα δύο ζητήματα, και στα κοινωνικά και στα ατομικά δικαιώματα, είναι μια διακριτή τομή σε σχέση με την αριστερά-δεξιά. Πώ με στήξη. πολιτικό όρκο ή θρησκευτικό. Εγώ όπω Δεν εργειστήκε. είχα Α, ναι. είναι είχα οργιστεί με πολιτικό ρόλο. Τώρα είναι ναι. διευθυντή τη ομάδα, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω. Και ω υπουργό τουρισμού. ναι. Και στο 2015. Είχατε ήσασταν. μια σταθερότητα σε αυτό. κάθετα... Πιστεύω τα... στο διαχωρισμό σχέσεων yeah. κράτου-εκκλησία και θλίβομαι. Γι' αυτό ήταν μια εισαγωγή ε, στην σας... παρατήρηση σας... ότι δεν το κυνήγησε και πολύ. Θα σα πω το κυνήγησε. Άλλον το έφτασε Άλλον το έφτασε στο τέλο. Το κυνήγησε με τη θρησκευτική ουδετερότητα που πέρασε στο Σύνταγμα. Γι' αυτά αντιδρούσε εξάλλου η Εκκλησία. Με προσπάθησε να φέρει το νόμο. Άλλο αν το έφτασε μέχρι το τέρμα. Ε, θεωρώ ότι έκανε ένα βήμα αυτή η κυβέρνηση. Ε, χρειάζεται από εδώ και στο εξή όμω να γίνει πιο τολμηρό βήμα και όχι να πάμε πίσω. Τι χρειάζεται, δηλαδή κατά την άποψή μου, διαχωρισμό των σχέσεων εκκλησία-κράτου. Εμένα δεν μου άρεσε η εικόνα αυτή στην Ορκομοσία των ιεραρχών σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει να ορκίζονται όλοι υποχρεωτικά στον πολιτικό όρκο. Και βεβαίω, αν θέλουν κάποιοι να ορκιστούν και στο θρησκευτικό όρκο, βεβαίω, στο πλαίσιο τη ελευθερία και των δικαιωμάτων, θα μπορούσε βεβαίω αυτό να είναι ω μια επιπρόσθετη, ένα επιπρόσθετο δικαίωμα ε, των, των, πολιτών. Αλλά ο πρώτο όρκο πρέπει να είναι ε, πολιτικό. νομίζω τα, αυτά αυτονόητα για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Επιτέλου, να τα κατακτήσουμε εδώ. Σε όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία πάει τη χώρα πιο πίσω. Για να δούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν Ωραία εδώ. Ωραία συζήτηση. Εννοείται. Εγώ ήθελα να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, αλλά oh, επειδή συνεχώς. είσαστε διευθυντή κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία και επειδή λίγο πριν θυμήσατε πόσο αντίθετο ήσασταν ιδεολογικά στη σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχετε δύο μέλη των ΑΝΕΛ τώρα, βουλευτέ. Τον κύριο Κόκαλη και τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Εννοώ πρώην μέλη των ΑΝΕΛ, αλλά τέλο πάντων στην κοινοβουλευτική ομάδα σα. Ε, ότι ήμουν αντίθετο, ε, μάλιστα, διαμορφώθηκαν και οι συνθήκε συνεργασία μα μετά την έξοδο των ΑΝΕΛ Το έχουμε, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Αλλά κοιτάξτε, πολύ απλά η απάντηση. Η, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προοδευτική ατζέντα του χώρου μα. Την προοδευτική ατζέντα αυτή την έχουν υιοθετήσει στην πράξη ορισμένα. ορισμένα πρώην μέλη των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Λέτε να έχουν, όταν έχουν ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, τα ατομικά δικαιώματα, αντίθετα με ό,τι έκαναν οι Ανέλ ή ό,τι κύριε, ό,τι ήταν η οτι κυριε οτι ηταν οι θέσει των Ανέλ, είχαν μια διαφορετική τοποθέτηση και υιοθετούν Τη, σχέση, τη την, ε, τις θέσεις αυτή τη στιγμή, όχι Φίλια μόνο τέτατος, στη θεωρία, τέτατος. αλλά και στην πράξη ενό mm -hmm. ψηφοφορίε των δύσκολων θεμάτων. Ξέρετε, που έχουν πολλές φορές και πολιτικό κόστο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολα θέματα πολλέ φορέ. Είτε τα αλήχα. θέματα των ατομικών δικαιωμάτων, είτε τα εθνικά ζητήματα, να προσπαθεί να παρέμβει. Αυτό ήταν να τότε, Παλιά που αυτός, ε. τότε που ΣΥΡΙΖΑ λίγο εθνικολαίκησε κι αυτό. Τότε που το λέγατε κι εσείς με κάποιο και τρόπο. Θα να σας πω κάτι. Ο εθνικολαϊκισμός υπάρχει οριζόντια στη χώρα μα ενώ κάτω στην, στην κοινωνία Σωστό είναι. αλλά δεν είναι κυρίαρχος Ορισμένε, κυρίαρχοι είναι ο κόσμος ο οποίος μπορεί να κρίνει και στο τέλος δίνει, ο λα... γι' αυτό λέμε έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, γι' αυτό αποδεχόμαστε την κρίση του Παρόλο αν πολλέ φορέ διαφωνούμε, απολύτω να αποδεχόμαστε και έχουμε εμπιστοσύνη για ποιο λόγο. Διότι στην πλειοψηφία του μπορεί να κρίνει καθαρά, θεωρούμε. Βεβαίω υπάρχουν διάφορε χρονικέ περίοδοι στην οποία μπορεί ορισμένε πολιτικέ δυνάμει, η Νέα Δημοκρατία το, κάνει, το έκανε χαρακτηριστικά τώρα, Ωραία. στην Ωραία. προηγούμενη περίοδο, αγκαλιάζουν ε, εθνικο-λαϊκιστικέ πλευρέ όταν ανακύπτουν διάφορα ζητήματα όπω ήταν σε σχέση Καλή με. Καλή δύναμη μάγελον. στο έργο σα, θα τα ξαναπούμε εδώ στο κανάλι έτσι κι αλλιώ. Μπρικ και επανερχόμαστε.